Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα τεχνολογικά νέα, με κάποια ρομπότ τα οποία έχουν τόσο <laughs> ανθρώπινη <laughs> εμφάνιση. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, είναι στην Κίνα, έγινε αυτέ τι μέρε. Είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο, η Παγκόσμια Έκθεση Ρομποτική. Ναι. που ήταν όλα τα, κάθε είδου ρομπότ, δηλαδή και ρομπότ που κάνουν εργασίε και ρομποτικά συστήματα γενικώ. Ναι. Και φυσικά παρουσιάστηκαν έναν Οι τελευταίοι, τα πιο έτσι, ανδροειδοί που είναι πιο. Ε, Κοντά Σκόνα σκόνα τους, σκόνα τους, ναι, σκόνα και οι τους του όμω. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε και ανδροειδή που ήταν η, το πρόσωπό του. Τώρα βλέπετε ότι είναι και αρχίζουν και ε, παίρνουν και τι κινήσει. Δηλαδή γεννούνται και ε, με τι κινήσει των ε, ανθρώπινες ανθρώπινε κινήσει. Mm. Αν το βάλουμε το ότι συνδυαστεί ότι είχε αρχίσει και η τεχνητή νοημοσύνη να αναπτύσσεται. Έτσι, πλησιάζουμε τώρα πλέον, αρχίζουμε και μπαίνουμε στον δρόμο ευθέω πλέον του, ας πούμε, του Blade Runner. Αν για να καταλάβει ο κόσμο έτσι με αυτά τα ανδροειδή που ε, όπω όπως εγώ, όσοι έχουν τον Blade Runner, είτε την πρώτη την, την, την είτε αυτή πριν μερικά χρόνια, ε, που είναι τα ανδροειδή που δεν ξεχώριζε πώ ε, είναι, είναι, είναι άνθρωπο ή. ρομπότ. Ναι, ρομπότ. Και ε, αυτά πάντως, που βλέπουμε στα πλάνα είναι. είναι, είναι... Δεν το καταλαβαίνει. Ναι. Όντω εντυπωσιακό πόσο πολύ. Ε, Είχαν βάλει επειδή στην Κίνα, Εντάτε, είναι και κάποιοι που είτσι, είναι τύπου κονφούκιο, α πούμε έτσι. Ναι. Ε, είχανε... Και πιο σύγχρονοι έτσι, και πιο μοντέρνοι άνθρωποι. Αναρωτιέμαι τώρα, αυτή η κίνηση που κάνουν τα ρομπότ mm. ε, είναι εκ των προτέρων καθορισμένο ότι θα συνοδεύει κάποια φράση. Δηλαδή, ότι ό, όταν το ρομπότ θέλει να πει μία λίστα από φράσεις που ταιριάζουν με αυτή την κίνηση, ότι θα κάνει αυτό, Ή... είναι εκεί ε, σε... Το... ζωντανή, πραγμα... σε πραγματικό χρόνο, απόφαση. Υποθέτω ότι είναι, παρουσιάζονται η δυνατότητα του, ε, ε, του, του συγκεκριμένου ανδροειδού να κουνήσει το χέρι του με αυτόν τον τρόπο. Mm. Έτσι. Α, ah, μάλιστα. Ωραία. Ότι, δηλαδή μπορεί, ότι μπορεί, στο... να κουνεί τα χέρια του, μπορεί να χαιρετάει, μπορεί να τα σηκώνει. Τώρα, από εκεί και πέρα θα είναι μετά στο, στην ευχέρεια του προγραμματιστή του κάθε ανδροειδού ή, του λογισμικού που αν είναι ένα μεγάλο universal, ας πούμε, ένα, α πούμε, το πω χοντρικά, φτιαχτεί ένα Windows ανδρο, το πώ η κάθε ας το πούμε, κίνηση του ανδροειδού, πώ πώς θα, πώς θα τη χρησιμοποιεί. Δηλαδή, αν θα χρησιμοποιεί αυτή την κίνηση σε ένα χαιρετισμό, αν θα τη χρησιμοποιεί σε κάτι Λέγουμε άλλο. Έχουμε εδώ και κινήσει με τα μάτια ναι, που κάνουν, ναι, αυτό Ναι, αυτό το βλέπετε. Είναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό λέω ότι ανοίγει πλέον ο δρόμο για να έχουμε ανδροειδή αυτό που λέμε έτσι, πολύ κοντινά σε λίγα χρόνια. Ξέρω, ε... υποστηρίζουμε τι τεχνολογικέ εξελίξει, δεν τι φοβόμαστε. Όχι. Ναι. Δεν νιώθουμε ένα τριχύλα. εγώ νιώθω περισσότερο ενθουσιασμό με αυτά τα πλάνα. Mm, ναι, <laughs> εντάξει, είπαμε. Έχει πάντα τα θετικά και τα αρνητικά. <laughs> Κρατάμε τα θετικά και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τα δυνατόν τα αρνητικά. Άλλωστε, όπω είπαμε και χθε, είναι τώρα και παίζεται και το Oppenheimer. Mm -hmm. ε, Μπαίνει, βλέπει την ταινία αυτή και καταλαβαίνει αυτό που συζητάμε. Σωρή, δωρυπάμαι... ε, ε, να κάνω αυτή την ναι, παρένθεση, ναι. ότι βλέποντας την ταινία του Oppenheimer και εκεί καταλαβαίνεις πως σε διάφορες ιστορικές στιγμές κάποια εξέλιξη θεωρείται αδιανόητη μέχρι Α, να γίνει. επιτευχθεί και να γίνει ιστορικά δεδομένη και να περάσουμε στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι είμαστε τώρα στο αντίστοιχο με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Ακριβώς. Έτσι.